Καλημέρα από μένα. Δύο λόγια θέλω να πω μόνο για το μάτς με την Θήλα Φιλότα. Κρατάμε τους τρεις βαθμούς και το πρώτο ημίχρονο. Για το μάτς με τη Ζόκη το ξέρετε εσείς πολύ καλά. Είναι ένα δύσκολο παιχνίδι, ένα ντέρμπι που θα ήθελε ο κάθε ποδοσφαιριστής να παίξει. Εμείς παρόλα αυτά δουλεύουμε καθημερινά πολύ καλά, ώστε να πάμε να κερδίσουμε το παιχνίδι την Κυριακή και να τελειώσουμε όμορφα και ωραία τη χρονιά μας. Κάποια ερώτηση? Τίποτα. Και εγώ θα κρατήσω το πρώτο ημίχρονο του αγώνα που μας πέρασε την Κυριακή, τους τρεις πολύτιμους βαθμούς. Δουλεύουμε σκληρά κάθε μέρα και πάμε την Κυριακή με αντίπαλο του κόψαλά μας, ένα ντέρμπι. Χωρίς άγχος εμείς, διότι έχουμε εξασφαλίσει την τέταρτη θέση, όλο το άγχος το έχει δώσει αντρά μας. Πάμε να κερδίσουμε, να κλείσουμε τη χρονιά με ένα 5-5. Αυτά. Πες έτσι να χωράς για το προηγούμενο παιχνίδι. Το ζητούμενο ήταν η νίκη σαφώς. Αυτή η επιπέφτει για να τελειώσουμε τις υποχρεώσεις που θέλαμε μέσα στο γήπεδό μας με νίκη. Μια μικρή ανάλυση του παιχνιδιού. Είχαμε ένα πολύ καλό πρώτο ημίχρονο και μάλιστα στα πρώτα 30 λεπτά μπορούμε να αποτιμάσουμε απόλυτη κυρίαρχη του παιχνιδιού. Είχαμε πολύ καλό ρυθμό, πιέσαμε τον αντίπαλο σε όλο το γήπεδο. Δημιουργήσαμε αρκετές ευκαιρίες πέρα από τον γκολ και μπορώ να πω ότι δεν αποζημιωθήκαμε σε αυτά τα 30 λεπτά την ενέργεια που βγάλαμε με το σκορ που είχαμε. Σε ένα ημίχρονο το οποίο δεν αντιλήθηκαμε καθόλου για τον αντίπαλο. Στο δεύτερο ημίχρονο ο αντίπαλος πήρε μέτρα, έβγαλε αυτός το δικό του κομμάτι του παιχνιδιού, σαφώς μας ανησύχησε, αλλά το τέλος του παιχνιδιού μας βγήκε να τελειώνουμε με 2-0 και να πετυχαίνουμε την τέταρτη σερή νίκη με ένα στατιστικό σε αυτά τα τελευταία 4 παιχνίδια, 10 γκολ επιθετικά και ένα γκολ παθητικά. Νομίζω σαν νούμερο είναι κάτι το αξιόλογο να έχεις 4 νίκες συνεχόμενες με 11 στατιστικό. Τέλειωσε αυτό το παιχνίδι. Τώρα μπροστά μας έχουμε σαφώς ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Με μια πάρα πολύ καλή ομάδα, το αποδεικνύει η πορεία της στο πρωτάθλημα και γενικώς έδειξε ότι είναι και σε καλή κατάσταση βλέποντας το τελευταίο παιχνίδι με τον Άρη. Είναι μια αγωνιστική μεταξύ δύο ομάδων με μεγάλη ιστορία και δύο καλών ομάδων. Ένα ωραίο παιχνίδι για όλους, προπονητές, ποδοσφαιριστές, φιλάθλους. Ευχόμαστε να είναι αντάξιο της έγκλης, της ιστορίας και της ποιότητας που έχουν και οι δύο ομάδες στη δεδομένη χρονική στιγμή. Ετοιμαζόμαστε καθημερινά όπως κάνουμε εδώ και πάρα πολύ καιρό και δουλεύουμε να τελειώσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο αυτή την προσπάθεια που έχουμε ξεκινήσει και που κάνουμε καθημερινά εδώ και 2,5 μήνες. Θεωρείται καλό, γιατί ξεκινάει την προσπάθεια για την άνοδο στη Γάμα Εθνική και μια άλλη ομάδα της Καβάλας εδώ. Θεωρείται καλό να και ο Ηρακλής του χρόνου να είναι στον πρώτο όμιλο της Εθνικής Κατηγορίας? Φυσικά. Γιατί να μην είναι καλό? Φυσικά και είναι καλό. Και όσο περισσότερες ομάδες της περιοχής βρίσκονται στη Γάμα Εθνική, καλό είναι αυτό. Δημιουργεί και ένα έτσι υγιή ανταγωνισμό, ας το πούμε. Το γεγονός ότι έχει πάρει μια καλή παράδοση ο Άγος στην τελευταία παιχνίδια με την Δόξα, έχει θέμα να φέρει στα αποδεκτήρια μια ισοδοξία για το μάτι της Κυριακής? Προσωπικά για μένα δεν μετράει τίποτα όσον αφορά τις παραδόσεις. Κάθε μέρα, κάθε αγωνιστική μέρα είναι μια διαφορετική μέρα. Ισχύει το ραντεβού με τη διοίκηση για τις 16 του μηνός. Είμαστε έτοιμοι ως coach για την έκθεση? Βεβαίως. Είναι έτοιμοι, λύσατε? Σε μεγάλο ποσοστό είναι έτοιμοι. Σας είπα κάτι και το έχω πει πολλές φορές. Μέχρι και τις 15 του μηνός θα κρίνονται όλοι. Μέχρι και τις 15 του μηνός. Σήμερα έχουμε πόσο θα τα κάνουμε ακριβώς. Έχουμε τρεις μέρες ακόμα. Ως προφανώς έχετε βρει όμως και ένα διάβολο επικοινωνίας καλό και προφανώς έχετε βρει και ίσως και μια απόδομα συνεννόησης μάλλον και για το budget από ό,τι καταλαβαίνω. Τι θα διαχειριστείτε? Οι σκέψεις που έχουμε και τα πλάνα που έχουμε σαφώς έχουν άμεση σχέση με τον budget της ομάδας, έτσι. Αυτό που σκεφτόμαστε, τέλος πάντων, και έχουμε στο μυαλό μας, αυτό μπορούμε να βάλουμε σαν είδηση τώρα, απαιτεί σαφώς μεγαλύτερο budget από το περισσότερο. Ποιο είναι πιο περισσότερο? Φυσικά. Για πρωταθλητισμό είναι. Βέβαια. Όταν δηλώνεις πρωταθλητισμό, θα πρέπει να τον υποστηρίξεις κιόλας. Κώστα, έχετε κάτι κατά νου για να
αντιμετωπίσετε τον Γκαϊνταρτζή της Δόξας που είναι ένας ικανότατος σκόρερ. Έχω πολλά πράγματα κατά νου για το πώς θα αντιμετωπίσουμε τη Δόξα Δράμας. Όχι τον Γκαϊνταρτζή μόνο. Το ξέρω ότι είναι πολύ καλός ποδοσφαιριστής και ένας ικανότατος σκόρερ. Αλλά ο σκόρερ για να μπορέσει να βάλει την μπάλα στα δίχτυα θα πρέπει να φτάσει αυτή εκεί πέρα. Επειδή έκανα μια ερώτηση στον Αλέξη και για τον Γιώργο να κάνουν για διακοπή χρόνου, έκανε μια συμφωνία για ένα άλλο χρόνο, δηλαδή και για την επόμενη σεζόν. Ναι. Έτσι. Γι' αυτό δεν σε ρώτησα προηγουμένω. Ναι. Οπότε θεωρεί ότι συνεχίζει. Ναι, ναι, ναι. Δεν έχει συμβόλαια στην κατάσταση. Από αγωνιστικά, Παπαδόπουλος, Παπάς. Είναι λίγο δύσκολο. Ο Παπάς νομίζω ότι είναι σε καλό δρόμο για να μπορούμε να τον έχουμε την Κυριακή.